Αντίνα. Κοντά μας είναι ο κύριος Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ, είναι ο πρόεδρος του Κελπνό. Καλό σας μεσημέρι, κύριε πρόεδρε. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Και να ρωτήσουμε πρώτα απ' όλα αν υπάρχει λόγος ανησυχίας με αυτά που λέγονται και με αυτά τα οποία γράφονται και καταγγέλλονται μάλιστα και από κάποιους γιατρούς. Ξεκάθαρα δεν υπάρχει κανένας λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας. Φυσικά, κάθε φορά που θέματα δημόσιας υγείας απασχολούν την κοινή γνώμη, αυτό το θεωρούμε εμείς ότι είναι για καλό. Αρκεί να είναι πάντοτε και καλοπροαίρετη η αφορμή. Μάλιστα. Τώρα η αφορμή είναι κακοπροαίρετη, εννοείται. Υπάρχει θέμα ελαιονοσίας στη χώρα ή δεν υπάρχει? Δεν υπάρχει θέμα ελαιονοσίας στη χώρα, όπως αυτό που γνωρίζουμε ότι υπάρχει σε εκατομμύρια ανθρώπους άλλων χωρών, και ιδιαίτερα μιλάμε για την υποσαχάρη Αφρική, την Νότια και Νοτιοανατολική Ασία και την Νότια Αμερική, όπου εκατομμύρια άνθρωποι πραγματικά μαστίζονται από την νόσο και 3 εκατομμύρια πεθαίνουν κάθε χρόνο. Υποθέτω ότι δεν συγκρινόμαστε. Φυσικά για τη χώρα μας κανένα τέτοιο θέμα δεν υπάρχει. Κρούσματα υπάρχουν. Το θέμα που υπάρχει για τη χώρα μας. Ναι, αυτό το θέμα γιατί. Το θέμα υπάρχει που υπάρχει για τη χώρα μας. Ναι. Για τη χώρα μας υπάρχουν λοιπόν λίγα καταγεγραμμένα κρούσματα τα τελευταία χρόνια. Αρκετά το 2011 και 2012 και προοδευτικά μειούμενα τα επόμενα χρόνια. Τη φετινή χρονιά που, για την οποία συζητάμε και για την οποία έχει γίνει ο θόρυβος, τα κρούσματα μέχρι τώρα που έχουν καταγραφεί, και λέω μέχρι τώρα γιατί η περίοδος δεν έχει λήξει, είναι σαφώς λιγότερα ή σίγουρα όχι περισσότερα από τις προηγούμενες αντίστοιχες περιόδους και τις αντίστοιχες χρονιές. Επομένως δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας. Το πρόβλημά μας όμως όσον αφορά την δημόσια υγεία, την προστασία της δημόσιας υγείας και του Κελπνού, είναι ότι πράγματι τα κρούσματα αυτά χρειάζονται να επιτηρούνται πάρα πολύ προσεκτικά επιδημιολογικά για να μην αυξηθούν. Πρέπει να βρούμε από πού προέρχονται. Τις περισσότερες περιπτώσεις αφορούν κρούσματα εισαγόμενα, δηλαδή άνθρωποι που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν έρθει σε επαφή, έχουν ταξιδέψει στις περιοχές. Συνδέεται με το προσφυγικό, κύριε πρόεδρε? Αυτά τα κρούσματα συνδέονται με το προσφυγικό? Με το προσφυγικό κατηγορηματικά όχι, και σας το επαναλαμβάνω, όχι με το προσφυγικό. Συνδέεται όμως με την παρουσία ξένων εργατών από τις περιοχές αυτές που μίλησα προηγουμένως, κυρίως από τις περιοχές της Νότιο-Ανατολικής Ασίας. Οι πρόσφυγες που είναι στη χώρα μας δεν προέρχονται από περιοχές επιδημιολογικά διαταραγμένες, δηλαδή επιδημιολογικά επιβεβαρημένες με ελαιονοσία. Στη Συρία δεν υπάρχει ελαιονοσία, ελάχιστη στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ. Επομένως θα έλεγα ότι δεν έχει σχέση, και τα κρούσματα που έχουν καταγραφεί ανάμεσα σε αυτούς τους πληθυσμούς είναι μηδαμινά. Αντίθετα, τα κρούσματα αφορούν περισσότερο εργάτες που εργάζονται, εργάτες γης δηλαδή. Για να κλείσουμε, κύριε πρόεδρε, τι σύμπτωμα έχει η ελαιονοσία και ένας άνθρωπος πρέπει να ανησυχήσει? Πυρετό, αρθραλγίες, μυαλγίες. Αυτό είναι το πρώτο. Γι' αυτό θέλουμε οι γιατροί κυρίως στα κέντρα υγείας, σε περιοχές που ακριβώς έχει ήδη περιγραφεί και έχει καταγραφεί κάποιο κρούσμα, σε περιοχές κυρίως όπως ξέρετε της Βόρειας Ελλάδας και της Νότιας Ελλάδας, της Πελοποννήσου. Εκεί χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή στο ιατρικό προσωπικό να υποψιαστεί, γιατί δεν είμαστε υποψιασμένοι για αυτό το θέμα. Για να κάνει και τις απαντήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, ολοκληρώστε, κύριε πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι χρειάζεται από όλους τους ανθρώπους μέτρα προστασίας. Φιδάκια, μακριά μανίκια, κουνουπιέρες για τα παιδιά μας, καταπολέμηση των λιμναζών των υδάτων. Αυτό πρέπει να γίνει μια νέα κουλτούρα προστασίας στον πληθυσμό μας και πρέπει να την έχουμε υπόψη μας. Γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε πρόεδρε. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε και θα είναι εδώ μαζί μας η κυρία Λιάνα Κανέλη. Διαφημίσεις.